Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα από την Εκατσοφιά. Τριβείο σε δράση, βλέπουμε τα παλικάρια. Εγώ βλέπω το ένα, αλλά είναι και άλλοι από πίσω. Βλέπετε μάλλον εσείς το ένα παλικάρι από τα δύο, γιατί είναι και άλλες από πίσω. Σήμερα είναι Πέμπτη στις 15 του Ιουλίου του 2021, εδώ από τον ίσκιο του Πεύκου της οδού Καπαδοκίας. Να πάρουμε και σήμερα ό,τι πλάνα μπορούμε, έτσι, όπου και σαν εξίδες, μέσω του καναλιού και την ομάδα Σαϊτός, να βλέπετε πλάνα εργασιών. Το σημερινό 1-2 βίντεο νομίζω να θα κάνω, γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο, 40 λέει και το αμάξι, μάλλον 40 λέει το αμάξι. Είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παύλο τον Δήμα, που έχει γενέθλια εκεί στη Βαραμυθιά, προς Ιγουμενίτσα μεριά. Είναι ο φίλος μου ο Παύλος. Και στο φίλο μου τον Κωστάκη τον Καβάκο, τον Πιτσιρικά, 16 χρονών είναι, από το Αίγιο, που τα αφιερώνει στο συγχωρεμένο τον πατέρα του, που έφυγε πριν 5 χρόνια. Και φυσικά στο φίλο μου τον Αμβρόσιο στη Γερμανία. Τι καεκάρα λεβέντες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη στην προσπάθεια. Το εργαλείο το κλείδωσα, κάτι έκανα. Και πάμε γύρω γύρω περιφορά γηπέδου, με ό,τι εργασίες έχει σήμερα να μας δείξει αυτό. Πραγματικά επικρατεί, παιδιά, τρελή ζέστη. Εύχομαι όταν με δείτε το απόγευμα να είστε σε παραλίες και μόνο σε παραλίες ή σε πολύ σκιερά μέρη, γιατί την τρέλα που κουβαλάω εγώ, την κουβαλάω μόνο εγώ και κανείς άλλος. Είναι προς αποφυγή η τρέλα μου. Βλέπετε, παιδιά, φυσάει από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Λίβας θα έλεγα είναι. Ό,τι είναι αυτός, λίβας. Μακάρι η σεζόν όλη η καλοκαιρινή να πάει πρίμα, έτσι ώστε να μην έχουμε και πυρκαγιές. Βασικό αυτό, παιδιά. Όσο και αν ακούγεται οξύμορο, τη σχέση έχει ένας που περιγράφει το γήπεδο με τις φωτιές. Όλοι ξέρετε, παιδιά, ότι υπηρετώ εδώ 25 χρόνια το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο και τιμώ. Με το σουβράκι εδώ πέρα τρώω ποτινά. Αν λέγεται σουβράκι, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα αυτό. Βγάζουμε τα χοντρά που περισσεύουν από τον πυλώνα, έτσι ώστε αυτός να λιανθεί και μετά να μπει το επιτελείο των στοκομπογιατζίδων, να βάψουν περίπου σε ένα μήνα από τώρα όλο τον πυλώνα. Μακάρι να γίνει πριν τις 8 Αυγούστου αυτό, ώστε να το κινηματογραφήσω την αποπεράτωση του πυλώνα, γιατί μετά έχει διακοπές. Κρήτη σου έρχομαι, Κρητική έρχομαι, να πιούμε ρακές. Τα κερνάει όλοι ο Γιώργος, μην βάζετε λεφτά στην τσέπη. Μην βάζετε λεφτά, εγώ έρχομαι να κεράσω και τους κριτικούς. Κάτω ακούω κάτι φωνές περίεργες, γυναικείες, ιατρικές. Είναι ο τομέας ο 5 εδώ, υπόγειο, ισόγειο, πυλώνας και όλα τα τερετηρέ του τομέα 5 νυν θύρα 21. Όλοι αυτοί από το πέταλο, από το ένα άκρο του πυλώνα μέχρι και το άλλο που θα πάω τώρα, είναι η θύρα η μοναδική που δεν θα πάρει κάποια ονομασία πόλης της μικροστασίας του πόντου και της βασιλεύουσας. Ευχαριστώ, λεβέντες! Καλώς κόλλας, Μαρένα, καλώς! Γεια σας, παιδιά, γεια σας! Εδώ βλέπουμε, παιδιά, μια γυρτή σκάλα. Γεια σου, λεβέντη! Μια γυρτή σκάλα, πάνω στο 38 περίπου μέτρο, όσο είναι και ο πυλώνας δηλαδή, έτσι, μαζί με το πως το λένε, τη διχάλα, το ένθετο. Και πάμε, παιδιά, εδώ βλέπουμε, παιδιά, ότι εδώ ίσκιωσε ο τόπος, όχι όλος, από την πόρτα που είναι κάτω με τα κάγκελα
Έτσι βγήκανε και πολλά καλώδια, πολλά σίδερα βλέπουμε. Θα φύγανε λογικά με το φορτηγό, κάποιο φορτηγό θα τη απαρέλαβε. Πάμε να τα κάνουμε χαλίκι. Ισιώθηκε με χωματάκι εδώ ο δρόμος. Εδώ είναι η Λίπκερ και ευχαριστώ πολύ τον Φιλαράκο που σε ένα μήνυμα μου έγραψε: Γιώργο, αυτό εδώ μπροστά το σύστημα και από πάνω είναι για να μην μπαίνουν παρίστακτοι και κάνουν ζημιές στην καμπίνα. Γιατί από δεξιά, όπως βλέπουμε εμείς με το μηχάνημα, είναι κλειδωμένη η πόρτα, από εκεί δεν μπορούν να μπουν. Ενώ από τα άλλα σημεία μπορεί να γίνει πρόσβαση και να του κάνουν ζημιές. Δεν το ξέρα, το λέω τώρα. Βλέπετε παιδιά, η σφύρα ή το σφυρί έγινε τώρα τσάπα. Είναι του κυρίου Κλεφτάκη όλα αυτά εδώ. Και πάμε γύρω γύρω το γήπεδο. Αν βρίσκω στη Γερμανία, δυνατός αεξής. Αν βρίσκω, σε περιμένω, Νέα Φιλαδέλφια, να τα πούμε. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται που είναι Πέμπτη σήμερα. Τι έγινε με την Αλού Perfection. Να, βλέπω τις καλωσιές. Ναι, βλέπω τις καλωσιές. Αυτό είχα μάθει. Πιαστήκανε οι καλωσιές. Τις βλέπετε παιδιά, παρατεταγμένες. Σκαλώθηκε από την Αλού Perfection, γιατί το κάθε συνεργείο έχει τις δικές του, όπως ξέρετε, σκαλωσιές. Η Αλού Perfection έχει αυτές εδώ πέρα τις πορτοκαλένιες. Έτσι το ντύσανε έτσι ώστε τα μαστόρια, πρώτα Θεός, από αύριο, από μεθαύριο, να πιάσουν θέσεις μάχης, να δουλέψουμε λίγο την ανατολική πλευρά του γηπέδου μας. Και καλή ώρα θα είναι να το βάζουν τέτοια ώρα που από εδώ μεριά δεν έχει τόσο ήλιο. Γιατί πραγματικά παιδιά, τα παλικάρια δουλεύουν κάτω από πραγματικά αντίξιες συνθήκες, γι' αυτό και παίρνουν και το βαρέω και ανθυγινό. Βλέπετε και εκείνη εκεί πέρα εδώ τη τάβλα, τη βάση του Εταμπόλ, τη Λοξή. Μια χαρά. Εργάρα γίνεται και πρέπει να πονίμουμε τα ευχαριστήρια και στα μαστόρια. Βλέπετε παιδιά, υπάρχουν και οι... Τι χρώμα το πω τώρα αυτό. Οι ξανθές, ξανθές και ρούσες, γύψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, αραδιασμένες, ώστε να κλείσουν τα μέρη που χρήζει η παρουσία τους και η κατασκευή τους. Εκεί κοντά στον πυλώνα θα είναι, θα μπουν αυτές οι γύψοσανίδες. Εδώ είναι τα καφάο, θα έλεγα, είτε τα σκαρώματα που κλείνουν τώρα σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο, για να μην εμφανεί στον κόσμο. Στα δημοσιογραφικά και τα κάθετα και τα οριζόντια. Έτσι, έχει να πέσει πολύ γυψουσανίδα παιδιά εδώ από την εταιρεία που την ξεχνάω συνέχεια, του κυρίου Καλίνικου. Καλίνικος είναι παιδιά όλες οι γυψουσανίδες, μεγάλος συνεργάτης στο γήπεδο και στο κύριο Ψαρά επίσης. Ψαρό του Αλού Perfection. Τα μάτια εδώ, ξαναλέω για ακόμα μια φορά για τα βαλικάρια που μπήκανε χωρίς να τα έχουν ακούσει, ήταν ανοιχτά τα τρία αυτά μάτια πάνω από τα παράθυρα. Δεν του άρεσε του πρόεδρου, τα κλείσαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Κλείστηκαν. Λίγο παρακάτω θα δούμε και τις άλλες καλωσιές, αφού περάσω τα βαριά επίσημα, για να καταδείξω παιδιά τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα το κόλπο δυνατό με τις καλωσιές εδώ πέρα, που και εδώ θα μπει, φυσικά θα ξεκινήσει από τα βόρεια, έτσι, η τοποθέτηση των Ethel Bond, διασταυρωμένο αυτό καραντί 100%. Πω τη ζέση είναι αυτή ρε παιδιά. Είδαμε ότι η δουλειά και αυτή την περασμένη ώρα, που η ώρα είναι 3.30 ή 4 παρατέταρτο, παίζει μπάλα δυναμικά στον πυλώνα. Τελειώνουμε τον πυλώνα μέχρι το Σάββατο από πλευράς Τριβίου και μετά να μπουν τα παλικάρια για την βαφή.
Εδώ βλέπουμε το χώμα που έχει γίνει στο παραδρομάκι, το δεξιά όπως κοιτάει το γήπεδο. Και πάμε συνέχεια, αχ λίγος ίσκιος, στην παλιά 567, στο ισόγειό της. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη τροποποίηση. Εδώ χωματάκια σε 5 βουναλάκια. Εδώ έχει στρωθεί το χώμα. Χώμα είναι και όχι τριάλφα, παιδιά. Αυτό το χώμα είναι σαν σκόνη. Έτσι. Αλλά πέφτει συνεχόμενα μέχρι να φτάσουμε στο κόκκινο σημείο, που θα είναι εκεί που το κόκκινο σημείο θα πέσει η κυβόπλακα ή ο κυβόληθος. Όπως θέλετε πέσε το, η πεζοδρόμηση δηλαδή. Βλέπουμε ότι στα μάτια τα χθεσινά που είχε πέσει εκτός από Σίκα και η Πίσα, σήμερα καλύφθηκαν με το χώμα και στρώθηκαν με το χέρι, με τσουγκράνες, όχι με τον γκρέιντερ. Πορεύοντας την ομάδα προς την καφετέρια, την DNP, να δούμε και στα μουσεία μια γρήγορη. Βλέπετε παιδιά ότι είναι πολύ αργά, μισή ώρα δεν δουλεύουν τα παλικάρια, και όσο μπαίνει πιο το καλοκαίρι, πιο βαθιά, θα πάρουν και αυτοί τις άδειες να πάνε να ξεκουραστούν. Έτσι θα έχουμε δηλαδή ένα γήπεδο και μια υπογειοποίηση που τα πρωινά θα δουλεύουν λιγότεροι ακόμα εργάτες, και αυτό είναι δεδομένο, γιατί ο Έλληνας το καλοκαιράκι θέλει να κάνει διακοπές, και μπράβο. Με αυτά παιδιά, είστε και πάλι καλή σε υπογειοποίηση. Να είστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Την καϊκάρα, ένα μικρό βιντεάκι έκανα, ένα και μοναδικό, να είστε όλοι καλά. Την καϊκ. Πάμε φίλες και φίλοι, από το αμάξι να κάνουμε λίγο την περιγραφή όλων των θετικών τμήματων της Ακασοφιάς. Μπροστά είναι ο νικητής, ο φίλος του Μιχάλης. Μιχάλη, προχώρα μπροστά, προχώρα μπροστά. Πάμε να του δώσουμε τώρα την μπλούζα, κερδισμένη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στα δυτικά, που δεν βλέπουμε κάποια τεράστια τροποποίηση. Ίσα να έχω στο βίντεό μου, θέλω και αυτά τα πλάνα, και αυτό το πάω και αματσάτα και γρήγορα. Όπως βλέπουμε το πι, έτσι και πι θα γίνει και στο νότο. Και ατενίζοντας εδώ ο δικέφαλος, με αυτά και με εκείνα, με εκείνα και με τα άλλα, ευχαριστώ που για ακόμα μία μέρα επιλέξατε για να δείτε την κατασκευή της Ακασοφιάς, το κυτρινό μαύρο αϊτό, σήμερα Τετάρτη 14 του Ιούλιου του 2021. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Από μένα, το κυτρινό μαύρο αϊτό, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Πάμε φίλες και φίλοι, το μαγαζί λέγεται Βυζάντιο, θέλω από καρδιάς να του κάνω μια διαφήμιση, είναι του φίλου του Κώστα του Survivor, του Ζαχαροπλάστη, συνοδό Λαοδικίας, εδώ στο μενίδι μας, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Πάμε να δούμε τι καλούδια έχει ο Κώστας, αυτό το δράστιο πόντιος για εξής, καθώς μπαίνουμε με το δεξί, να δούμε το μαγαζί του, μυρίζει ωραία πράγματα, τουρτίτες και παρατουρτίτες, παγωτά, τα πάντα όλα, μέσα το παρασκευαστήριο, εκεί όλοι που δουλεύουν, άντρες και γυναίκες. Για τον Κωστάρα, μια ατομική επιχείρηση που πρέπει όλοι οι αεκτζίδες και όχι μόνο να τη στηρίξουμε, γιατί από ό,τι βλέπω είναι αγνά τα υλικά, κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Εδώ είναι ο άρχοντας, εδώ είναι ο άρχοντας ο Κώστας. Νάτος, με την τούρτα της αεκάρας μας. Γεια Κούρτα, σας, γεια σας σε όλους. Κώστα, είσαι καλά. Την παραγωγή, στην κατανάλωση, έτσι, είναι το προστίο Βυζάντιο. Τι θα κάνει, τούρτα της ΑΕΚ φυσικά. Τούρτα της ΑΕΚ, τούρτα μόνο της ΑΕΚ. Πολλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, Κωστάκη μου. Αυτό το βίντεο θα ανέβει σήμερα, έτσι ώστε όλοι οι αεξίδες, παιδιά, εδώ από τους όμορους δήμους Λαοδικίας 15, όλοι να στηρίξουμε τον Κώστα, το Survivor, ο οποίος
Ακούστε από Survivor, ένας πατέρας τριών παιδιών και πρέπει να το στηρίξουμε υποχρεωτικά. Τίγκα ΑΕΚ από τον Κώστα και από μένα και τον γιο μου. Και το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο ο Γιώργος είναι 21-21. Γιατί συνέχεια ζεις κάθε χρόνο 21. Να είστε καλά, παιδιά.